αλλάζει από αύριο η διαδικασία της δήλωσης των self-test για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Η Αδαμαντία Λιόλιου θα μας ενημερώσει. Αδαμαντία. Εγκαινιάζεται από αύριο, Βασίλη, 1η Νοεμβρίου, η πλατφόρμα edupass.gov.gr για τα δημόσια σχολεία. Η σχολική κάρτα, λοιπόν, που αποτελεί το εισιτήριο των μαθητών για τη συμμετοχή τους στα μαθήματα, θα εκδίδεται από εδώ και πέρα μέσω αυτής της πλατφόρμας. Υπόχρεοι τώρα να εισέρχονται στην πλατφόρμα αυτή είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όπως και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα οι επισκέπτες στα σχολεία. Τώρα, οι εμβολιασμένοι ή και οι νοσήσαντες στο τελευταίο εξάμηνο πρέπει να κάνουν τη σχετική δήλωση μόνον μία φορά. Ενώ οι ανεμβολίαστοι μαθητές που υποβάλλονται 2 φορές την εβδομάδα σε self-test θα πρέπει να εισέρχονται στην πλατφόρμα και να δηλώνουν το αποτέλεσμα 2 φορές την εβδομάδα έως 24 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, οι διευθυντές των σχολείων μέσα από τις θηρίζες τεστ θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τις καταστάσεις με τις δηλώσεις για την παρουσία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Άρα, λοιπόν, Αδαμαντία, από αύριο αλλάζει, λοιπόν, αυτή η διαδικασία για τους μαθητές όλων των δημόσιων σχολείων. Να σε ευχαριστήσω πολύ.